Προχωρούμε στην ημερήσια διάταξη, ξεκινώντας με το πρώτο θέμα που αφορά καθορισμό αμοιβής για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης αναθεώρησης ενώπιον της ΡΑΕΗ κατά της υπαριθμών 79-2023 απόφασης του Αντιπροέδρου του κλάδου της ενέργειας μετά των συνοδών έργων εντός των ορίων του Δήμου Δωρίδος. Εισηγητής είναι ο Αντιδήμαρχος ο κ. Ευσταθίου. Κύριε Ευσταθίου, έχετε το λόγο. Το τίτλο το διάβασε οπωσδήποτε ο κύριος Πρόεδρος. Θέλω να πιστεύω, επειδή είναι πάρα πολλές οι σελίδες για το συγκεκριμένο θέμα, επικεντρώνεται μόνο και μόνο σε αυτό, στον καθορισμό αμοιβής για τη σύνταξη της υποβολής αίτησης αναθεώρησης ενώπιον της ΡΑΕ κατά της υπαρίθμ 79-2023 απόφασης του Αντιπροέδρου του κλάδου ενέργειας της ΡΑΕ μετά των συνοδών έργων εντός των ορίων του Δήμου Δωρίδας. Εδώ πρόκειται για ένα έργο το οποίο ζητούν να κάνουν αυτή μια επιχείρηση την οποία δεν την βλέπουμε, δεν ξέρουμε, ούτε έχουμε πάρει μέχρι σήμερα κανένα στοιχείο το τι θέλει να κάνει και πώς ακριβώς θέλει να το φτιάξει αυτό. Εμείς όμως, επειδή σαν Δήμος αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, το φέρνουμε σαν θέμα προκειμένου εμείς να ορίσουμε έναν ειδικευμένο δικηγόρο πάνω σε αυτά τα θέματα που έχει ασχοληθεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ύστερα και από τη σύμφωνη γνώμη και την πρόταση που μας κάνει η δικηγόρος του Δήμου μας, η κυρία Πίτα, και θα ήθελα να πάρουμε αυτή την απόφαση προκειμένου να βάλουμε τον συγκεκριμένο δικηγόρο να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω κατά πόσο έχετε διαβάσει ολόκληρο αυτή την εισήγηση, αυτή την πρόταση, όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ το μόνο που θέλω να πω και πρέπει να το διαβάσω για να γραφτεί στα πρακτικά είναι, αφού έχουμε διαβάσει όλοι αυτό, πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη του πρώτον την ανωτέρω εισήγηση με τα συνημμένα στοιχεία της υπόθεσης που είναι τόσα μέσα στοιχεία, την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του νόμου 38.052 κάθετος 10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 4.735 του 2020, την παράγραφο 3 του άρθρου 281 του νόμου 3.463 κάθετος 06, τις διατάξεις του νόμου 4.194 κάθετος 13 κώδικα των δικηγόρων, την οικονομική προσφορά του δικηγόρου, αυτή που μας έστειλε ο συγκεκριμένος δικηγόρος, το γεγονός το ότι η εν λόγω υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου μας και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, καλείται να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 281 του νόμου 3.463 κάθετος 06 για τον καθορισμό της αμοιβής του δικηγόρου για την σύνταξη και υποβολή της αίτησης αναθεώρησης ενώπιον της ΡΑΕ κατά της υπαρίθμ 79 κάθετος 2023 απόφαση του Αντιπροέδρου του κλάδου ενέργειας της ΡΑΕ μετά των συνοδών έργων εντός των ορίων του Δήμου. Η ανωτέρω υπόθεση αποτελεί ζήτημα που απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και την αμοιβή του δικηγόρου του κυρίου Τρίφωνα Κόλλια, ο οποίος εξισιοδοτείται να αναλάβει την εν λόγω υπόθεση για την διάθεση, εξειδίκευση στο ενεργειακό περιβαλλοντολογικό δίκαιο, αλλά και προηγούμενη εμπειρία της διαχείρισης αναλόγων περιπτώσεων. Θα ανέλθει δε το ποσό αυτό στα 1.000 ευρώ 0,40 συν ΦΠΑ του τέστην, 1.000 ευρώ 289 και 60 συμπεριλαμβάνουν του ΦΠΑ και αφορά την σύνταξη και κατάθεση της ανωτέρω αίτησης αναθεώρησης. Η εν λόγω αμοιβή αναλύεται σύμφωνα με τις ισχύωσες διατάξεις του κώδικα περί δικηγόρων, άρθρα 58 και 59 σε συνδυασμό με το παράρτημα ΙΓ ΙΣΥΓΜΑ ΤΑΦ του νόμου 4.194 κάθετος του 13, σε 13 ώρες απασχόλησης για την σύνταξη της ΕΣΑΝΟ αίτησης αναθεώρησης επί 80 ευρώ συν ΦΠΑ εκάστη ώρα απασχόλησης. Η αμοιβή αυτή
θα καταβληθεί αμέσως μετά την κατάθεση της εν λόγω αίτησης αναθεώρησης ενώπιον της ΡΑΕ με αποστολή του σχετικού παραστατικού. Τέλος, η αμοιβή αυτή κρίνεται εύλογη και ανάλογη των εργασιών οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν για τον χειρισμό των υποθέσεων αυτών. Η αντιμετώπιση της παραπάνω δαπάνης θα γίνει σε βάρος του κωδικού αριθμού 00-6111-001 του προϋπολογισμού του έτους 2023 για το ποσό των 1.289,60 λεπτών ευρώ. Παρακαλώ το Σώμα, το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη όλα αυτά, να το ψηφίσουμε προκειμένου να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία απέναντι σε αυτή την εταιρεία που πρόκειται και θέλει να έρθει στην κοινότητα Σεργούλας να κάνει αυτό το έργο αυτό ενός υδροηλεκτρικού εργοστασίου. Σας παρακαλώ για την ψήφιση, τη θετική ψήφιση αυτού. Ευχαριστώ τον κύριο Ευσταθίου και τον κύριο Γκίκας. Δεν μας είπατε, κύριο Ευσταθίου, αν υπάρχει από το τοπικό συμβούλιο απόφαση και τι λέει, έχει πάρει τοπικό συμβούλιο. Έχει πάρει απόφαση ομόφωνη το τοπικό συμβούλιο που δεν δέχεται να γίνει αυτό το έργο. Ωραία. Και, δεν έχουμε κανένα θέμα. Και συμφωνεί να βάλουμε δικηγόρο ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Από τη στιγμή που έχει συνένεση και το τοπικό συμβούλιο και οι φορείς και όλος ο λαός εκεί γύρω Σεργούλας, είμαστε υπέρ να βάλουμε το δικηγόρο για να ελέγξει αυτή την υπόθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Γκίκα. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Αυτή η απόφαση θα περάσει και στην Οικονομική Επιτροπή, οπωσδήποτε. Ο κύριος Ασημάκης. Θεωρούμε αυτονόητο να συμφωνήσουμε. Ούτως ή άλλως, πέρα από την πάγια στάση μας, από τη στιγμή που δεν υπάρχει χωροταξικό στις ΑΠΕ στην Ελλάδα, το οποίο και κινδυνεύουμε και με απρόστιμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας είναι βασικός λόγος αυτός. Και δεύτερον, το συγκεκριμένο ποτάμι, επειδή το έχω επισκεφτεί και εγώ σαν κάτοικος του Μαραθιά, έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Κάθε χρόνο αυξάνεται ο κόσμος που το επισκέπτεται. Δηλαδή είναι κρίμα να καταστρέψουμε ένα τουριστικό προϊόν που θα μπορεί να βοηθήσει την περιοχή μας με ένα υδροελεκτρικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Λέιος. Επειδή έχω επισκεφτεί το συγκεκριμένη τοποθεσία και επειδή ο γιος μου είναι οδηγός βουνού και πηγαίνει γκρουπ εκεί για πεζοπορίες, πρόκειται για ένα μέρος καταπληκτικό. Είναι κρίμα, προκειμένου κάποιος επιχειρηματίας να κερδίσει κάτι, να καταστρέψουμε αυτό το υπέροχο φυσικό περιβάλλον. Συμφωνώ απόλυτα με την εισήγηση. Ευχαριστούμε. Κάποιος συνάδελφος, δεν υπάρχει. Προχωρούμε για ψήφιση. Ναι, ο Δήμαρχος. Ναι, ο κύριος Καλιάς. Και εγώ θα συμφωνήσω ότι την απόφαση αυτή που πήρε το τοπικό συμβούλιο, διότι ήδη έχει ξεκινήσει το φαράγγι της Σεργούλας να, όπως είπε και ο προηγούμενος συνάδελφος, να αναπτύσσεται. Και αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε και εμείς σαν Δήμος ή σαν Περιφέρεια ή με άλλους φορείς σε οτιδήποτε, να βοηθήσουμε παρά να καταστρέψουμε. Γι' αυτό θα συμφωνήσουμε με την απόφαση. Ευχαριστούμε τον κύριο Καγιά, Δήμαρχε. Κυρία Παπαγιώργιο, ναι. Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πέρασαν τα χρόνια και το ξεχνάω κάθε φορά. Ναι, ευχαριστώ λοιπόν και πολλούς συνδημότες μας και στην τοπική κοινότητα Σεργούλας, απλοί πολίτες και από τα γύρω χωριά που έχει γίνει μια κινητοποίηση στη συλλογή υπογραφών για να υποστηρίξει όλο αυτό. Δεν ξέρουμε αν θα χρειαστεί στην πορεία, αλλά σίγουρα δείχνει μια δύναμη. Και το Δήμαρχο που εξ αρχής ήρθε σε επαφή με τους, για το συγκεκριμένο θέμα για να προστατέψουμε όλο αυτό το, τις ενέργειες που πάνε να γίνουν σε ένα φυσικό χώρο που ήδη είναι, υπάρχει επισκεψιμότητα και δεν γνωρίζουμε καν τι ακριβώς θέλει να κάνει η εταιρεία. Άρα συνεννούμε στο να μπορούν αυτές τις ενέργειες και ελπίζουμε να στηριχτεί και στις επόμενες φάσεις που θα χρειαστούν. Και βλέπω και θετική ανταπόκριση από όλους τους συναδέλφους. Το κακό είναι, και αυτό πρέπει να αναρωτηθούμε, ότι
στο Δήμο μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει έρθει καμία ενημέρωση. Άρα λοιπόν η συμβολή του δικηγόρου είναι καθοριστική για τις περαιτέρω ενέργειες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Παπαγεωργίου. Δήμαρχε, για το λόγο. Θα με αναγκάσει να πω η κυρία συνάδελφος, κρίμα που δεν θα είναι στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο. Αυτό το λέω για όλους τους συνάδελφους που είστε εδώ. Εννοείται, γιατί με κάλυψε. Ήθελα να αναφερθώ σε δύο πράγματα που είπε ήδη. Αφενός μεν υπάρχει κινητοποίηση από την τοπική κοινωνία. Να επισημάνω ότι δεν ήρθε σε εμάς τίποτα. Το 21 βγήκε η πρώτη άδεια και ζητήσαν αναθεώρηση και την πήραν το 23. Σε εμάς δεν ήρθε τίποτα. Και το κρατάμε αυτό, συνάδελφοι, και για την επόμενη μέρα και όποτε χρειαστεί. Άρα πρέπει να έχουμε το νου μας και με άλλους τρόπους, και αυτούς τους δικηγόρους που βάζουμε και μηχανικούς περιβαλλοντολόγους, πρέπει να τους έχουμε σε μόνιμη βάση για να παρακολουθούμε τι γίνεται. Γιατί όπως πάνε τα πράγματα, δεν στέλνουν, όχι γνώμη δεν παίρνουν, δεν στέλνουν καν ενημέρωση. Αυτό έγινε εδώ. Και ευχαριστώ τους κατοίκους που πήραν την πρωτοβουλία και που το ανέδειξαν έγκαιρα και που προλαβαίνουμε να μπούμε στη διαδικασία. Και μπαίνουμε όπως με την πάγια τακτική που μπαίνουμε. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι το εξής. Από ό,τι βλέπω, και φαντάζομαι και πρέπει, θα είναι ομόφωνη απόφαση όπως ήταν και το τοπικό συμβούλιο. Θυμίζω ότι και σε άλλα θέματα έχουν πάρει ομόφωνες αποφάσεις και στην πορεία. Άρα, ας το έχουμε το νου μας να είμαστε παρόντες. Το έργο αυτό στο φαράγγι της Εργούλας, όπως είχαμε πει και οι άλλα, θα πρέπει να υπερασπιστούμε με οποιοδήποτε τρόπο να μην κατασκευαστεί ποτέ. Ευχαριστώ. Ξεκινούμε την ψήφιση. Ο κύριος Διαμαντόπουλος υπέρ της εισήγησης, η κυρία Καζανά υπέρ της εισήγησης, η κυρία Παπαγεωργίου υπέρ, ο κύριος Μαυρομάτης υπέρ, ο κύριος Ευσταθίος ηγητής υπέρ, ο κύριος Καραχάλιος υπέρ, ο κύριος Λιμίτσας υπέρ, ο κύριος Παλασκόδης υπέρ, εγώ υπέρ, ο κύριος Γκίκας υπέρ, ο κύριος Καγιάς υπέρ, ο κύριος Ζέγιος υπέρ, ο κύριος Παπαλέξιου υπέρ, ο κύριος Ασημάκης υπέρ, ο κύριος Καλιαμπέτσος υπέρ, ο κύριος Λάιος υπέρ, ο κύριος Δρόσος υπέρ. Ομόφωνα λοιπόν το σώμα ψηφίζει ως έχει εισήγηση. Προχωρούμε στο δεύτερο θέμα της ημερησίας που αφορά επιχορηγή.